ένα μερικό καβοκοέλιο και βάζει τάτο τριανταφυλάκο. Θα μπερδευτούν πολύ. Γιατί θα παίξει με ένα αμυντικό καβοκό. Ο Άρης και ο Άρης θα πάω, θα παίξει με πιο πολλά. Θα του πάρει πάλι το κέντρο. Εκεί εγώ τον Ταμανίδα τον έβαζα με τον Κοέλιο και μπροστά τον τάτο. Για να μην με φεύγει ο Κωνσταντινίδης από εκεί, επειδή δεν μπορεί να τραβήξει ο Διαμαντάκος πολλά μέτρα, θα βάζα τον Ταμανίδα του φύγει. Και αρχόταν ο τάτος πιο πίσω δεύτερος. Δηλαδή διακρίνω ότι ο Άρης από τη σύνδεση που έχει βγάζει ένα τρομερό άγχος. Βγάζει ένα άγχος πάρα πολύ τρομερό. Αυτή που λες τώρα δεν στέκει να παίξει τον Μιλάσσα αυτό το μάτς. Ναι, δεν στέκει, αλλά το δοκίμασε. Το δοκίμασε στην προπόνηση ο Μιχαλίσος και μου φαίνεται πολύ παράξενο. Όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή να βάλει εδώ το Διαμαντάκο. Να φέρεις. Ρε γίγαντο. Τάτο εδώ και 30 φυλάκια. Έλα εδώ να ζητήσεις. Πόσο. Ναι, μυστικό. Τιμή για μένα να δώσω. Έλα εδώ. Άσε μας γαμάς τώρα τιμή. Τέσσερις εδώ. Ναι. Εδώ βάζει το κοέλιο. Ναι. Εδώ βάζει τάτο. Ναι. Εδώ βάζει τριανταφυλάκο. Φορ. Εξτρέμ. Δεν πας πιθανά έτσι, φίλε. Δηλαδή, θα βγει ο τριανταφυλάκος εδώ. Εδώ. Τέσσερις. Γράψε. Θα μείνει αυτός μόνος του. Θα μείνει εδώ μόνος του. Το θέμα ποιος θα κατεβάσει την μπάλα. Την κατεβάσει ο Ζωραδούκας καλά. Ο κοέλιο δεν την κατεβάζει. Ο τριανταφυλάκος δεν την κατεβάζει. Ο Τάτος πρέπει να έρθει πολύ πίσω για να την κατεβάσει. Είναι λίγο, ενώ αν είχε εδώ τον half Τάτο, 4-2, εδώ ο Τάτος, εδώ ο Διαμαντάκος, εδώ ο Αγκάνθο και εδώ ο Γιαννιώτας, εδώ είσαι καλυμμένος. Δηλαδή και αν σου βγει από εδώ ο Μπακ, τον πιάνει αυτός ο Ταμαρλής εδώ, με κατάλαβες. Και έρχεται εδώ ο Σαλπικίδης Κωνσταντινίδης, έρχεται αυτός εδώ και ο Στόπερ. Δηλαδή δημιουργείς εδώ μια υπερεμία που λένε. Είναι δύσκολο το μάτς. Δηλαδή, ψιλοανορθόδοξο το βλέπω. Αν παίξω 30 φυλάκους εδώ στα χαφ. Γιατί δεν